Θα ήθελα πρώτα μέσα από την καρδιά μου να σας πω πάλι και πάλι και πάλι χίλια ευχαριστώ που κάνετε τόσο κόπο και έρχεστε μέχρι εδώ. Μου γεμίζετε την καρδιά μου, μου γεμίζετε την ψυχή. Κάτσε χάρη. Μου γεμίζετε δυνάμεις πολλές για να μπορώ να πορευθώ παρακάτω. Θα σας πω ότι με τα τηλέφωνα και με την εξομολόγηση είναι πολλοί αυτοί που ζητάνε τη βοήθειά μας. Και καμιά φορά λυγίζει η καρδούλα μου και λέω «Θεέ μου που είσαι». Και μόλις το πω «Θεέ μου που είσαι» δεκάδες άνθρωποι τρέχουν να μου δείξουν την αγάπη τους, να μου δείξουν την παρουσία τους, να μου δείξουν την προσευχή τους που κάνουν για όλους μας. Γι' αυτό θέλω να σας λέω πολλά ευχαριστώ. Προσπαθώ και εγώ να ανταποδώσω με τις προσευχές μου, αλλά πάντα οι δικές σας προσευχές είναι πιο σπουδαίες, είναι πιο σημαντικές, είναι πιο δυνατές και φαίνεται αυτό. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω για να μην μπερδεύεστε, βγαίνει καμιά φορά λίγο αργότερα από το χρόνο που τραβήχθηκε κανένα από αυτά τα χαζά τα βιντεάκια και εσείς νομίζετε ότι ο παπάς πήγε δυο και τρεις φορές στη Θάσο, ας πούμε, και στην Λέσβο. Δεν πήγε ούτε δυο, ούτε τρεις, μία πήγε. Και δόξα τω Θεώ που πήγε μία. Τώρα, το τρίτο που ήθελα να σας πω είναι ότι σήμερα γιορτάζει ένας από τους σπουδαιότερους ανθρώπους της Εκκλησίας μας. Είναι ο Αγιάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος βλέπετε πώς έφυγε από τη ζωή, μωρέ. Τι να πει κανένας, φεύγει φυλακισμένος και σφαγμένος. Λέμε η αποτομή της κεφαλής εμείς και το κάνουμε λίγο καθαρέφουσα για να μην φαίνεται ακριβώς πως έφυγε. Μα του κόψαν το κεφάλι. Γιατί? Για να απαλλαχτούν από αυτόν. Η βασίλισσα που είχε κάνει τις αμαρτίες της και τις ατιμίες της, που άφησε τον έναν άντρα και πήρε τον αδερφό του, γιατί ήταν βασιλιάς, γι' αυτό τον πήρε. Και έρχεται ο Ιωάννης και την ελέγχει γι' αυτό, ουκ εξεστήσει, δεν σου επιτρέπεται να έχεις και άντρα σου τον αδερφό στου ανδρός σου. Και για να απαλλαχτεί βρήκε την ευκαιρία για να τον ξεκάνει. Βλέπετε λοιπόν ότι και οι Άγιοι υπέφεραν. Δεν υποφέρουμε μόνο εμείς με κάτι μικροπράγματα εμείς. Αυτοί υπέφεραν χοντρά πράγματα. Παιδεύτηκαν, προσέφεραν, βασανίστηκαν. Και έλεγε ο γέροντας Εμιλιανός που αξιώθηκα προχθές να πάω να προσκυνήσω τον τάφο του στην Ορμήλια, στο μοναστήρι, ότι υπάρχει, λέει, το μαρτύριο του αίματος, δηλαδή όταν ο άνθρωπος μαρτυράει και χύνει το αίμα του για τον Χριστό, υπάρχει όμως και το μαρτύριο της συνειδήσεως, όταν πονάει και υποφέρει για τον Θεό και τον συνάνθρωπο, όταν προσφέρει στον συνάνθρωπο, όταν βασανίζεται για να είναι ο συνάνθρωπος του καλά, όταν προσφέρει στον Θεό, όταν δίνει άσκηση, δίνει πόνο, δίνει υδρότα, δίνει αγάπη, δίνει υπομονή, δίνει ταπείνωση, δίνει, τότε είναι το μαρτύριο, λέει, της συνειδήσεως. Τότε αυτό είναι, λέει, σπουδαιότερο το μαρτύριο του αίματος. Γιατί, λέει, το μαρτύριο του αίματος το ζει ο άνθρωπος μία και έξω. Το μαρτύριο όμως της συνειδήσεως ο άνθρωπος το προσφέρει κάθε στιγμή, κάθε ώρα, το προσφέρει πάντα. Και τότε, λέει, μας αγαπάει ο Θεός. Μας αγαπάει ο Θεός. Και βλέπετε ότι ίσα κι όμοιας δίπλα στους μάρτυρες έβαλε και όλους τους Αγίους που δεν θυσιάστηκαν με μαρτύριο φυσικό αίματος.
Να κάνουμε λοιπόν κι εμείς κάτι, μωρέ, για το Θεό. Κάτι να κάνουμε, κάτι να βρούμε να κάνουμε. Κάποιον να αγαπήσουμε, σε κάποιον να προσφέρουμε, σε κάποιον να θυσιαστούμε και να πούμε «Γι' αυτούς εγώ θα δώσω κάτι από τη ζωή μου, από την ψυχή μου, από την αγάπη μου». Και προσέξτε, μη μας ξεγελάει καμιά φορά άμα βγάλουμε 1, 2, 3, 5 ευρώ, τα πετάξουμε στον άλλο στα μούτρα και πούμε «Α, ξέμπλεξα, τέλειωσα». Όλα είναι προσφορά, αλλά πιο πολύ προσφορά είναι η αγάπη μέσα από την καρδιά μας. Ένα χαμόγελο, ένα δάκρυ προσευχής. Το έχω πει πολλές φορές γιατί μ' αρέσει πολύ. Όταν κάνουμε, λέει, προσευχή, εάν, λέει, θυμόμαστε όλους τους ανθρώπους και κάνουμε προσευχή και μετά κουραστούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας ή δεν προλάβουμε ή δεν θυμηθούμε να κάνουμε για μας, τότε μας τα δίνει και τα δικά μας διπλά και τριπλά ο Θεός. Αν όμως, λέει, κάνουμε προσευχή μόνο για τον εαυτούλη μας και ξεχάσουμε όλους τους άλλους, τότε δεν είναι εκεί να μας ακούσει ο Θεός. Στο μαζί είναι ο Θεός. Στο όλοι μαζί είναι ο Θεός. Ποτέ τούτος ο Θεός δεν είναι αν ο καθένας παραμελήσει τους άλλους και πει «Δεν με νοιάζουν, δεν πάνε να πνιγούνε». Τότε φεύγει ο Θεός. Πικραμένος φεύγει ο Θεός. Και έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο άνθρωπος, λέει, ή κάνει το Θεό του να χαίρεται και το διάβολο να στενοχωριέται, ή κάνει, λέει, το διάβολο να χαίρεται και τον Θεό του να στενοχωριέται. Καλή συνέχεια στο καλοκαίρι μας. Δεν φεύγει, μωρέ, δεν τελειώνει ακόμα. Σας βλέπω κάποιους αυτές τις μέρες, πάει το καλοκαίρι, παπά. Όχι, δεν πάει κανένα καλοκαίρι. Έχουμε ακόμα μπόλικο. Μετά θα έρθει ο χειμώνας. Και δεν ξέρουμε πώς θα το περάσουμε αυτόν τον χειμώνα. Αλλά αν έχουμε γεμίσει την καρδιά μας και την ψυχή μας, θα τον περάσουμε εύκολα. Αν η καρδιά μας και η ψυχή μας είναι άδεια, θα τον περάσουμε πολύ δύσκολα. Βλέπετε ο Θεός. Μέχρι και φεγγάρι στη μέρα μας δίνει. Σου λέει, αφού πολύ το βράδυ κοιμάστε και δεν το βλέπετε το φεγγάρι, εγώ θα το ρυθμίσω έτσι το φεγγάρι να βγαίνει και μέρα. Τα βλέπουμε, μωρέ, τα όμορφα που μας δίνει ο Θεός. Ή βασανιζόμαστε συνέχεια με άσχημα. Τα βλέπουμε. Χτες εδώ είχε κάποιες στιγμές, ω, βροχή, μαυρίλα. Και αμέσως, βγήκε ήλιος. Και λέω, τι ωραίο πράγμα αυτός ο ήλιος. Αλλά πιο ωραίο είναι να έχει πριν καταιγίδα και μετά να βγει ο ήλιος. Πιο ωραία πριν είναι που έχει το Γολγοθά και μετά την Ανάσταση. Γιατί αν το είχε ανάποδα, λίγη Ανάσταση και πολύ Γολγοθά, θα ήμασταν δύσκολα όλοι. Τώρα βλέπετε, έχουμε και κεράσματα. Πού είναι ο Αγγελάκος μου, μωρέ. Αγγελάκο μου, τι γλυκός που είσαι. Μας φέρνει να μας κεράσει, λέει, επειδή τον δεχόμαστε εδώ συχνά. Αν μπορούσα να σας πω πώς βγήκαν αυτά τα χρηματάκια και τα άφησε στην άκρη, γιατί και ο ίδιος έχει τις δικές του ανάγκες και είναι πολλές, και όμως είπε θα κεράσω, παπά μου. Και έχει και η παπαδιά εκεί να κεράσει. Που υπομένει και αυτή η καημένη. Έχει για τα παιδάκια καραμέλες εκεί, κύριο. Έχει και από τα παιδάκια καραμέλες. Μπράβο σας, δεν τις είδα.
και έχει και πολύ αγάπη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, και έχει και πολύ τρέλα, άντε, δεν την κόψαμε ακόμα, δεν μας την κόψαμε, δεν μας την κόψαμε. Δεν γυρίζει.